βλέπω αν ήρθαν οι μπαταρίες λιθίου από την Τσεχία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θα τις προσαρμόσουμε στο αυτοκίνητο. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε την κούτα για να δούμε αν είναι όλα μέσα αυτά που παραγγείλαμε. Τα βασικότερα κομμάτια της παραγγελίας μας είναι τα holders των μπαταριών, οι connectors, τα BMS, τα computer που ελέγχουν τη φόρτιση και την εκφόρτιση και μας δίνουν πληροφορίες στο κινητό για την κατάσταση των μπαταριών και το status της φόρτισης, και οι ίδιες οι μπαταρίες. Τώρα θα σας δείξω τις μπαταρίες και τα holder. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε σε επόμενο βίντεο. Όπως βλέπετε, οι μπαταρίες έχουμε 32 στοιχεία. Θα σας δείξω και ένα στοιχείο ξεχωριστά. Ζυγίζει 2,99 κιλά. Είναι 110 αμπεράρια και έχει διάρκεια ζωής πάνω από 3.000 κύκλους φόρτισης. Τώρα πάμε να δούμε το holder. Εδώ βλέπετε το holder της μπαταρίας. Αυτό μπορεί να χωρέσει μέχρι 8 στοιχεία. Εδώ βλέπετε τις έχουμε τοποθετήσει μέσα στα holders και φυσικά ανάμεσα βάζουμε τα διαχωριστικά. Ανάμεσα στις μπαταρίες βάζουμε τα διαχωριστικά. Εδώ, όπως βλέπετε, τα συν-πλην δεν θα γίνουν έτσι, θα αλλάξει η διάταξη ανάλογα με το κύκλωμα που θα φτιάξουμε. Εδώ έχουμε βάλει τις μπαταρίες μέσα στα holders και είμαστε έτοιμοι για να τις μεταφέρουμε στο αυτοκίνητο. Εδώ βέβαια τα συν και τα πλην βλέπετε είναι όλα από τη μια πλευρά. Αυτό θα αλλάξει ανάλογα με το κύκλωμα που θα φτιάξουμε. Πάμε λοιπόν να σας το δείξουμε. Τις έχουμε βάλει, έχουμε αλλάξει και τη διάταξη το συν και το πλην. Όπως βλέπετε έχουμε 4 holder που είναι από 8 το καθένα 32 στοιχεία. Εγώ εδώ θα φτιάξουμε ανά 2, θα τις ενώσουμε τα connectors ανά 2 και θα φτιάξουμε 16 στοιχεία σε σειρά. Θα μείνετε συντονισμένοι να δείτε το επόμενο βήμα, ακριβώς πώς θα γίνει η συνδεσμολογία και ακριβώς πώς θα συνδεθούν με τα computer για να επικοινωνούν με το κινητό μας, να βλέπουμε ανά πάσα στιγμή την κατάσταση των μπαταριών μας, τη φόρτιση, τα αμπέρ που ξοδεύει και τα αμπέρ που λαμβάνει όταν πατάμε φρένο και γκάζι. Μείνετε συντονισμένοι, κάνετε εγγραφή στο κανάλι, γιατί στα επόμενα βίντεο θα σας τα δείξω όλα αυτά και θα κάνουμε μαζί και τη δοκιμή του αυτοκινήτου.